Μαδέψει μερικά πράγματα. Λέει ο φίλος από τους αστυνομικούς, ρίχνουν σε έναν αστυνομικό με πυροσολίνα και την επόμενη μέρα λέει αφήνεται, βγαίνει έξω. Και τι υπονοείται, ότι εν πάση περιπτώσει από αυτόν τον λόγο φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Ζαχαριάδης. Εμπλέκεται κάπου ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Ζαχαριάδης σε αυτή την ιστορία? Όχι. Είναι μια διαδικασία όπου εμπλέκονται οι ιδιωκτικές αρχές και η δικαιοσύνη. Να δούμε αν μπορεί και πώς μπορεί να αλλάξει αυτό όταν κάποιος επιχειρεί μια τέτοια ενέργεια να υφίσταται την ποινή που προβλέπει ο νόμος. Αλλά σου λέει από ότι αλλάζει τον νόμο. Από πού και ως πού. Την ποινή. Ναι, αλλά αυτό γίνεται με τον υπάρχον νόμο. Έτσι ναι, λέει. Ναι. Φανταστείτε τι θα γίνεται μετά δηλαδή. Και υπονοεί. Αφήστε τα φανταστείτε. Αφήστε τα φανταστείτε. Μα λέει η νεκρή της Μάρφιν και τα λοιπά. Για τους ανθρώπους εκεί πέρα που χάσανε τη ζωή τους, που δολοφονήθηκαν, χρεώνεται 10 χρόνια μετά σε εμάς. Παίζουμε αυτό το επικοινωνιακό παιχνιδάκι. Σαν δεν ντρεπόμαστε δηλαδή. Σαν δεν ντρεπόμαστε με αυτά τα πράγματα, αυτές τις αθλειότητες. Δηλαδή να πω κάτι. Όχι, γιατί είμαι ενοχλημένος. Εγώ κάθε φορά που ένας αστυνομικός υφίσταται μια επίθεση, μια κατάσταση η οποία τον βάζει σε κίνδυνο, εγώ είμαι αλληλέγγυος μαζί του. Καταλαβαίνω ότι ο αστυνομικός ο οποίος είναι στο δρόμο κάνει μια δουλειά. Μα αστυνομία υπάρχει. Μισό λεπτό. Ναι. Δεν μου αφήσει τον κύριο. Εδώ μιλάω εγώ. Ναι. Φώναξε τον κύριο Κυρίτσι εδώ πέρα. Τον Ζαχαριάδη. Σας εξηγώ γιατί τον είπε ο αστυνομικός αυτό. Εγώ θέλω να σας εξηγήσω. Εγώ θέλω να σας εξηγήσω. Αστυνομία υπάρχει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Νομικό πλαίσιο υπάρχει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Λοιπόν, εδώ πέρα τι έχει γίνει. Κάθε φορά που η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να κάνει ένα βηματάκι, είτε να βγει στις αγορές, είτε να πέσει ανεργία, είτε κάτι άλλο να γίνει, επιστρέφουμε στις εύκολες επικοινωνιακές λύσεις για τη δεξιά, που λέει ο Ζαχαριάδης πηγαίνει το πρωί στο Open, τα λέει όπως τα λέει, μετά φεύγει, μεταμφιέζεται, φοράει κουκούλα και φορμά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, όχι, ρε παιδιά. Δεν λέει αυτό. Όχι, έτσι. Αυτό είναι. Λέει ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και επίσης, συγγνώμη τώρα. Δεν είναι και. Δείχνει ανοχή σκουπιδών. Μα σοβαρά. Αυτό σας λέει. Αυτή η κατάσταση με τους κουκουλοφόρους. Το 2015 ξεκίνησε αυτό. Το 2015 ξεκίνησε αυτό στη χώρα. Εγώ ζω στο κέντρο της Αθήνας από τότε που ήμουν έφηβος. Από το 2000. Είχαμε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, είχαμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ξανά ΠΑΣΟΚ, ξανά Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερο, το πρόβλημα είναι εκεί. Να δούμε σαν πολιτικό σύστημα πώς μπορούμε να το λύσουμε, να το περιορίσουμε, αφού όλοι στα διακηρυκτικά λέμε ότι συμφωνούμε ότι αυτό είναι ένα θέμα. Ή να παίζουμε πινκ-πονκ. Σας λέει κάποιος. Τα έλεγα πάντα. Τα έλεγα και τα 2008. Όχι όλα τα στελέχη σας. Εντάξει τώρα. Μα μιλάω εδώ και τοποθετούμε εδώ. Δεύτερο. Πάντως η Νέα Δημοκρατία θεωρείται. Συγγνώμη, τόσο λέει, λέει αυτό. Για τη Μολότοβ. Εγώ λέω ότι είναι η εύκολη ατζέντα. Εγώ λέω ότι είναι η εύκολη ατζέντα. Το θέμα αυτό. Εγώ λέω ότι είναι το κόμμα του η εύκολη ατζέντα. Μ' άρεσε αυτό που είπε ο κύριος Καραμαλής και θα το λέω εγώ για τα δικά του στελέχη που παλαβεί αριστερά. Εγώ θα λέω παλαβεί δεξιά. Είναι τρομερό. Λοιπόν, το ποιος έχει τώρα εσωτερικά προβλήματα και εσωκομματικά. Φάνηκε στην κοινοβουλευτική σας ομάδα. Τι φάνηκε? Αφήστε τον έρχεται να ήττα. Να τελειώσω σε ένα λεπτό και να μιλήσει κιόλας. Και θα τα πείτε. Είναι το εύκολο καταφύγιο. Είναι η εύκολη επικοινωνιακή λύση. Ο κύριος Γερακαράκος μίλησε προηγουμένως. Δεν ξέρω τι ενημέρωση έχει ο άνθρωπος. Ακόμα και σε αυτή την πρόταση. Που δεν είναι κυβερνητική πρόταση. Που δεν είναι τελική πρόταση. Η χρήση Μολότοφ παραμένει ως κακούργημα. Λοιπόν, αλλά δημιουργείται μια εντύπωση εδώ. Κακούργημα, συγγνώμη. Με η χρήση Μολότοφ σε αυτή συγγνώμη, την πρόταση. Συγγνώμη, δείξτε τις κάρτες. Συγγνώμη, σε αυτή την πρόταση η χρήση Μολότοφ. Ακούστε μια στιγμή. Ναι. Μπορώ να την δεν θέλω να πω στο κάρτα. Πλαίσιο. Κατασκευή δεν θέλω και να κατοχή χρήση εκρηκτικών. Ισχύον πλαίσιο. Ποινή 5 έως 20 χρόνια. Λοιπόν. Ακούστε μια στιγμή. Αυτό είναι η δεύτερη κάρτα, παιδιά, εδώ. Περχόμενο πλαίσιο 3 έως 5 χρόνια. Λέω λοιπόν ξανά. Ατιμόρυτο αν το παραδώσει στις αρχές. Η χρήση λοιπόν, των εκρηκτικών. Όχι, δεν θέλω. Αν προκύψει κίνδυνο σε ξένη περιουσία, ήταν 5 με 20 και γίνεται 1 με 5. Αυτό είναι μια επιτροπή, η οποία δεν είναι κυβερνητική επιτροπή και έχει καταθέσει μια πρόταση σε δημόσιο διάλογο. Εμείς θα κριθούμε από αυτό το οποίο θα ψηφίσουμε. Λοιπόν, αντί να συζητάμε τα βασικά και τα θεμελιώδη ζητήματα στη χώρα, που είναι για παράδειγμα ότι το επιτόκιο δανεισμού στο πενταετές ομόλογο είναι στο 2,7%. Το ίδιο που ήταν πριν από 15 χρόνια που είχαμε κυβέρνηση Καραμαλή. Μα δεν το έφερε ο Καραμαλής όμως το ποινικό κώδικα τώρα. Κύριε Σαρανάτο.